Στο βίντεο αυτό θα σας δείξω πώς να αντιμετωπίζετε τις ασκήσεις όπου έχουμε μεταβλητή δύναμη. Όταν ένα σώμα κινείται υπό την επίδραση μιας μεταβλητής δύναμης, τότε η γνωστή μας σχέση έργο εφίσον F equal ταχύ δεν ισχύει. Για να υπολογίσουμε το έργο μιας τέτοιας δύναμης, χρησιμοποιούμε τη γραφική μέθοδο. Στη συγκεκριμένη άσκηση λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο και θα υπολογίσουμε το έργο της F για μια συγκεκριμένη μετατόπιση και εν συνεχεία θα εφαρμόσουμε το θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας για να προσδιορίσουμε την ταχύτητα που έχει αποκτήσει το σώμα κατά τη μετατόπιση αυτή. Η άσκηση αυτή είναι από το διαδραστικό βοήθημα Ενέργεια Αλφα Λυκείου. Σύνδεσμο του βιβλίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Πάμε λοιπόν αρχικά να δούμε την εκφώνηση του θέματος. Σώμα μάζας 2 χιλιογραμμών ηρεμεί σε λίγο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή T0=0 αρχίζει να ασκείται οριζόντια δύναμη F, το μέτρο της οποίας δίνεται από τη σχέση F=5χ. Πρώτον, να σχεδιάσετε το διάγραμμα F=F=χ. Δεύτερον, να προσδιορίσετε το έργο της F για μετατόπιση ΔΧ=2 μέτρα. Και τρίτον, προσδιορίσετε την ταχύτητα του σώματος όταν έχει μετατοπιστεί κατά ΔΧ. Μας δίνεται ότι η επιτάξεις της βαρύτητας ισούται με 10 μέτρα ανά σεκόντι τετράγωνο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν κάνοντας αρχικά ένα σχήμα για την άσκηση. Έχουμε λοιπόν ένα οριζόντιο επίπεδο και ένα σώμα. Τη χρονική στιγμή T0=0 εφαρμόζεται στο σώμα οριζόντια δύναμη F, το μέτρο της οποίας είναι μεταβλητό και ισούται με 5χ, όπου χ είναι η θέση του σώματος. Ας φέρω λίγο τον οριζόντιο άξονα, που συμπίπτει με τον άξονα της κίνησης και τον κατακόρυφο, τον ψ τόνος ψ. Μετά από χρόνο T, το σώμα θα έχει μετατοπιστεί, θα έχει φτάσει σε μια άλλη θέση. Το μέτρο της δυναμίας που το επιταχύνει θα έχει αυξηθεί, θα έχει μεγαλώσει, γι' αυτό και το διάνυσμα είναι μεγαλύτερο. Και το σώμα θα εκτελεί μια ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, με αποτέλεσμα να έχει αποκτήσει μια ταχύτητα V. Από τη μορφή της σχέσης που μας υπολογίζει το μέτρο της F, βλέπουμε ότι είναι μια συνάρτηση πρώτου βαθμού. Θα σας μεταφέρω λίγο τώρα στο βοήθημα της κινηματικής, όπου μελετήσαμε για πρώτη φορά τις συναρτήσεις πρώτου βαθμού, μάθαμε πώς να κατασκευάζουμε τις γραφικές τους παραστάσεις και μάλιστα στο διαδραστικό 2.1 μπορούμε να παίξουμε με τις τιμές των α και β, μια συνάρτηση ψήσεων α, χ και β, μια συνάρτηση δηλαδή πρώτου βαθμού, για να δούμε πώς μεταβάλλεται η γραφική της παράσταση. Αν θέσουμε β=0 και α=5, θα πάρουμε μια ιδέα για τη μορφή που θα πρέπει να έχει η γραφική παράσταση της συνάρτησης F=5χ. Αφού θυμηθήκαμε λίγο τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις συναρτήσεις, για τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων πρώτου βαθμού, μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα τυπικό διάγραμμα της συνάρτησης F=5χ. Προφανώς η γραμμή θα ξεκινάει από την αρχή των αξιών. Ας φέρω δύο άξονες, F και Χ. Η γραμμή θα ξεκινάει από την αρχή των αξιών, γιατί για Χ=0, F=0 και θα κινείται προς τα πάνω. Μάλιστα, η εφαπτωμένη της γωνίας που σχηματίζει η γραμμή με τον άξονα τον Χ θα ισούται με το συντελεστή της συνάρτησης, δηλαδή με 5. Πάμε τώρα να απαντήσουμε στο δεύτερο ερώτημα, το οποίο μας ζητά να υπολογίσουμε το έργο της F για μετατόπιση ΔΧ=2 μέτρα. Έστω ότι η μετατόπιση ΔΧ=2 μέτρα είναι αυτή που βλέπουμε στο σχήμα. Πρέπει εδώ να θυμηθούμε από τη θεωρία ότι σε αυτή την περίπτωση, σε μια μεταβλητή δύναμη, η σχέση F επί ΔΧ δεν ισχύει. Αυτή η σχέση ισχύει μόνο για σταθερές δυνάμεις. Ο τρόπος λοιπόν που έχουμε για να υπολογίζουμε το έργο μεταβλητών δυνάμεων είναι ο γραφικός. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε στο διάγραμμά μας και αρχικά να υπολογίσουμε το μέτρο της δύναμης F για μετατόπιση 2 μέτρα. Από τη σχέση που μας υπολογίζει το μέτρο της F προκύπτει εύκολα ότι για Χ=2 μέτρα το F ισούται με 5 επί 2, δηλαδή με 10 νιούτων. Τοποθετούμε την τιμή που βρήκαμε στο διάγραμμά μας. Και τώρα για να υπολογίσουμε το έργο της F
για τη μετατόπιση από 0 έως 2, θα πρέπει να προσδιορίσουμε το γραμμοσχεδιασμένο εμβαδό που περικλείεται μεταξύ της γραμμής και του άξονα των θέσεων. Αμέσως παρατηρούμε ότι το εμβαδό αυτό είναι ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Επομένως, το εμβαδό θα υπολογίζεται από τη σχέση εν δεύτερο επί βάση επί ύψος. Πάμε λοιπόν να το υπολογίσουμε. Έργο εφίσον ε, δηλαδή ίσον με εν δεύτερο επί την βάση του ορθογώνιου τριγώνου επί το ύψος. Εν δεύτερο λοιπόν επί, η βάση είναι από 0 έως 2, έχει μήκος λοιπόν 2, επί το ύψος που είναι από 0 έως 10, άρα έχει μήκος 10. Κάνοντας την απλοποίηση, τελικά βρίσκουμε ότι το έργο της F για τη μετατόπιση των 2 μέτρων θα ισούται με 10 τζουλ. Πάμε τώρα να απαντήσουμε στο τρίτο ερώτημα. Στο τρίτο ερώτημα μας ζητείται να υπολογίσουμε την ταχύτητα που έχει αποκτήσει το σώμα κατά τη μετατόπιση, όταν έχει μετατοπιστεί, κατά δέλτα χ ίσον 2 μέτρα. Η αρχική, πάμε λίγο στο σχήμα μας. Η αρχική ταχύτητα του σώματος είναι V0 ίσον V0, αφού ηρεμούσε, και έστω ότι η χρονική στιγμή T1 έχει αποκτήσει ταχύτητα V. Αν ονομάσουμε θέση α την αρχική θέση και θέση γ την τελική, μπορούμε να εφαρμόσουμε το θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας για να υπολογίσουμε τη ζητούμενη ταχύτητα. Πάμε λοιπόν να το εφαρμόσουμε. Δέλτα Κ αγ θα ισούται με το άθροισμα των έργων των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα. Κγ μείον Κα ίσον. Για να πάμε λίγο στο σχήμα και να σχεδιάσουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα, είναι η δύναμη του βάρους προς τα κάτω, η κάθετη αντίδραση είναι προς τα πάνω. Τριβή δεν έχουμε γιατί το οριζόντιο δάπεδο είναι λίγο. Και προφανώς η δύναμη F προς τα δεξιά. Επιστρέφουμε λοιπόν στη σχέση μας και έχουμε έργο Β συν έργο Ν συν έργο F. Για να δούμε τι μπορούμε να διώξουμε από εδώ. Το ΚΑ είναι 0 γιατί η αρχική ταχύτητα του σώματος είναι 0. Το έργο της δύναμης του βάρους είναι 0 διότι είναι κάθετο στη μετατόπιση. Το έργο της κάθετης αντίδρασης Ν είναι 0 γιατί είναι κάθετο στη μετατόπιση. Και το έργο F το έχουμε υπολογίσει στο προηγούμενο ερώτημα και είναι ίσο με 10. Επομένως έχουμε εν δεύτερο M επί V στο τετράγωνο ίσον με 10. Δηλαδή εν δεύτερο επί η μάζα του σώματος ισούται με 2 χιλιόγραμμα. Κάνοντας λοιπόν τις πράξεις και τις απαραίτητες απλοποιήσεις, τελικά υπολογίζουμε ότι η ταχύτητα που έχει αποκτήσει το σώμα στη θέση γ θα ισούται με ρίζα 10 μέτρα ανά σεκόντα.